Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα πάντοτε εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το 24ο κεφάλαιο. Βέβαια τα θέματα μας είναι κατ' επιλογή. Πιάσαμε το κεφάλαιο αυτό, κάπου περίπου το τελειώνουμε. Ευρισκόμεθα εις τον 17ο στίχο. Εδώ δείχνει ο Θεός δια του προφήτου την μερική και τη γενική κρίση. Πριν έλθει η γενική κρίση, προηγούνται οι μερικές κρίσεις μέσα στην ιστορία, όταν επεμβαίνει ο Θεός σε έναν λαό ή περισσότερους, ή σε έναν τόπο ή περισσότερους. Έτσι έχουμε δείγματα αυτών των μερικών κρίσεων για να έλθει κατόπιν η γενική κρίση. Ο δε προφήτης, συνήθεια των προφητών είναι, συμπλέκει, μπορεί και στον ίδιο στίχο, μία γενική κρίση με τη γενική κρίση. Μπορεί το ένα ημιστίχιο να αναφέρεται στην, σε μία μερική κρίση, να αφορά ας πούμε την χώρα του Ισραήλ, και το δεύτερο ημιστίχιο του αυτού χωρίου να βλέπουμε να αναφέρεται σε θέματα γενικότερας κρίσεως και μάλιστα εσχατολογικής κρίσεως, της εσχάτης κρίσεως, εκεί πια που τα πάντα τελειώνουν και έρχεται ο Χριστός κριτής μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό οι προφήτες είναι λίγο δύσκολοι και από άλλους λόγους, και από αυτών των λόγων να μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τώρα τι ομιλεί, για τοπικό θέμα, ιστορικό ή εσχατολογικό. Όμως δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι έχουμε και τον προβολέα σήμερα της Καινής Διαθήκης, που μπορούμε να καταλαβαίνουμε αν πρόκειται περί γενικής ή τοπικής κρίσεως. Για ένα πράγμα που θα είναι, που είναι για μια ιστορική στιγμή ή είναι εσχατολογικό. Δεν είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο. Οι προφήτες είναι, μιλάνε συσκιασμένα, οι λόγοι είναι πολλοί, άλλοτε τους έχουμε πει αυτούς και λοιπά και λοιπά, όπως γύρω από τον Μεσσία έπρεπε να γίνει φανερόν ποιος είναι ο Μεσσίας και ταυτόχρονα να συσκιαστεί η προφητεία, διότι ο διάβολος δεν έπρεπε να ενεργήσει κατά τρόπον που να καταλύσει κάτι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ευρισκόμεθα στον 17ο στίχο που ήδη αρχίσαμε να τον αναλύουμε, αλλά δεν τον ολοκληρώσαμε. Φόβος και βόθινος και παγής εφημάς τους ενικούντας επί της γης. Φόβος, βόθρος, λάκος και παγίδα σε εσάς που κατοικείτε στη γη. Αυτά λέγει ο προφήτης και βέβαια στρέφεται προς τους ασεβείς ανθρώπους και το λέγει αυτό, όπως ακόμη αυτό έχει και τοπικόν χαρακτήρα, ας πούμε για τη γη του Ισραήλ. Σημειώσατε ότι πολλές φορές η Παλαιά Διαθήκη, όταν λέγει δια τους ενικούντας επί της γης, γη εννοεί όχι την Ιφίλιον, αλλά εννοεί το μικρό χώρο του Ισραήλ. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκείνο που αποτελεί μερική κρίση, αν είναι ο χώρος του Ισραήλ, είναι υπόδειγμα, τυπικό υπόδειγμα μιας γενικότερας καταστάσεως. Γίνεται το επιμέρους
για να φανεί το όλον. Και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι να την προφητεύετε στην Καινή Διαθήκη. Και η λυπή των ανθρώπων, ή οι οποίοι ούκα πεκτάνθησαν τις πληγές ταύτες, δεν εφωνεύθησαν αυτές τις πληγές, εκείνες που ανέφερε πιο μπροστά, ου μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ή να μη προσκυνήσωση τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά κλπ. Κλπ. Και ου μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, από τις μαγείες τους, ούτε εκ της πορνείας αυτών, από τις ανηθικότητές των, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών, ούτε από τις κλοπές. Μάλιστα, μια μικρή παρένθεση, το θέμα των κλοπών έχει γίνει πλέον επιστήμη. Εμείς μάλιστα εδώ οι Έλληνες πάθαμε εκείνο που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, λέει, το γένος μας λέγει αγρίεψε. Και τότε δικαιολογημένα, διότι πολλά διότι είμαστε κάτω από τουρκική κατοχή και λοιπά και λοιπά. Αγαπητοί, ακούγοντας μια ληστεία που έγινε στην Κρήτη σήμερα, έστησαν ενέδρα 5 ληστέ, και ξέρω εγώ, άρπαξαν τα χρήματα μιας χρηματοκομιδής, ξέρω εγώ, ταχυδρομικής και λοιπά, και εξαφανίστηκαν βεβαίως και λοιπά. Ξέρετε τι είπα, αυτό το Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, αγριέψαμε, αγριέψαμε. Δεν μπορείς να έχεις μαζί σου χρήματα, δεν μπορείς να κρατάς τσάντα, δεν είσαι σίγουρος για τη ζωή σου. Κρίμα, κρίμα. Και βλέπετε εδώ, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών, κλέμα είναι η κλοπή, τα κλεψιμέικα, που δείχνει ότι αυτή η αύξηση της κλοπής είναι σημείων, υπογραμμίζω, είναι σημείων των εσχάτων. Ναι. Λοιπόν, εδώ αυτά βέβαια αναφέρονται από την Αποκάλυψη εφόλης της γης και σε κάθε ιστορική περίοδο με πύκνωση προς τα έσκατα. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, σας έκανα μία ανακεφαλαίωση για να συνδέσουμε τα σημερινά. Φαίνεται ότι η μετάνοια στα έσκατα θα είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Πάλι λέγει η Αποκάλυψη, και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού και ου μετενόησαν εκ των έργων αυτών. Έχει διαρκώς αυτό το ου μετενόησαν. Δίδονται πληγές, αλλά δεν μετανοούν οι άνθρωποι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το ότι δεν μετανοούν. Μάλιστα αυτό το εκαυματίστησαν, άλλοτε σας έλεγα, ότι μας δίνει μία υπόνοια, ότι όταν οι ηλιακές ακτίνες σήμερα, όπως κάναμε την ατμόσφαιρά μας και λοιπά, τέτοια και τέτοια, να μπαίνει μέσα ακάθεκτη στον χώρο της γης και να δημιουργεί καρκίνους του δέρματος, έχουμε ένα δείγμα. Μπορεί να είναι κάτι χειρότερο αύριο, δεν ξέρουμε, αλλά πάντως έχουμε ένα δείγμα δυνατότητος ότι μπορούμε να καυματιστούμε. Έτσι δεν μετανόησαν οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι θέλουν να μένουν σε εκείνα που έχουν και σε εκείνα που είναι. Ο ανήθικος θέλει να μένει στην ανηθικότητά του. Ο κλέφτης στις κλοπές του, στην ιδιότητά του να κλέπτει. Ο ληστής το ίδιο. Και ούτω καθεξής, ώστε ο καθένας θέλει να μένει σε αυτό που είναι, γιατί το αγαπάει. Είναι δύσκολη η μετάνοια. Θέλει ειδική χάρη από τον Θεό. Αλλά η χάρη του Θεού, αν μου πείτε, δεν δίδεται τότε? Ή στα έσκατα δεν θα δίδεται?
η χάρις του Θεού άκτιστος ενέργεια, όπως και οι άλλες ενέργειες της αγάπης, ξέρω εγώ, της πίστεως. Αν δεν έρθει η ενέργεια της πίστεως από το Θεό, η άκτιστος ενέργεια της πίστεως, είναι αδύνατο να πιστέψω. Εάν δεν έλθει η άκτιστος ενέργεια της αγάπης, είναι αδύνατο να αγαπήσω. Και η μετάνοια κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ κάποιος με ευκολία θα μπορούσε να πει: και τι φταίω εγώ τότε? Η ενέργεια του Θεού, οι ενέργειες του Θεού είναι όπως ο ήλιος που στέλνει παντού την ακτινοβολία του. Εξαρτάται από το έδαφος που θα πέσει τώρα η ακτινοβολία. Δηλαδή, αν έχω ένα σκέπαστρο, δεν μπαίνει ο ήλιος. Ένα σκοτεινό δωμάτιο, δεν μπαίνει ο ήλιος εκεί. Εγώ το έπεσα το δωμάτιο. Έτσι και εδώ είναι θέμα προαιρέσεως, θέμα εδάφους καρδίας. Ποιο είναι το έδαφος της καρδιάς μου? Ποια είναι η προαίρεσή μου? Οπότε, όταν η προαίρεσή μου είναι αγαθή, όπως λέει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας, έρχεται, ανακλάται και γυρίζει πίσω. Πώς γυρίζει πίσω? Γυρίζει ως αγάπη, γυρίζει ως πίστης, γυρίζει ως μετάνοια, περί της οποίας και ο λόγος. Έτσι σημαίνει, να το πούμε απλό ελληνικά, οι άνθρωποι θα είναι κακοπροαίρετοι. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός θέλει προς πάσα κατεύθυνση τις ενεργειές του, αλλά οι άνθρωποι είναι κακοπροαίρετοι και δεν θα ανταποκρίνονται. Και επειδή η κακοπροαίρεσή τους και η κακόνιά τους θα είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε κατά κάποιο τρόπο να μην υπάρχει ανταπόκριση στις ενέργειες του Θεού και προκειμένου στην ενέργεια της μετανοίας. Ναι, είναι φοβερό πράγμα. Οι χρόνοι του Αντιχρίστου θα είναι ένας συγκλισμός, το κλί με έψιλον γιώτα, όχι με ύψιλον, όχι κατακλισμός, αλλά με έψιλον γιώτα, συγκλισμός. Δηλαδή κάτι που εγκλωβίζεται, κάτι που κλείνεται, που μαντρώνεται. Προσέξτε, συγκλισμός. Τι? Ήθους και πίστεως. Συγκλισμός, μάντρωμα, εγκλωβισμός, ήθους και πίστεως. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι άνθρωποι την εποχή εκείνη δεν θα μπορούν διαφορετικά να πράξουν. Δεν θα μπορούν. Όταν κατά κάποιο τρόπο και είναι λίγο ασθενείς, αδύναμοι οι άνθρωποι, στην ψυχή, στο χαρακτήρα, σας το έλεγα και μια περασμένη φορά, και τι, να πεθάνω από την πείνα, εάν δεν μπορώ να έχω εμπορική δοσοληψία? Σαφώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ώστε να μην μπορούν εκείνοι που δεν θα έχουν το χάραγμα να πουλήσουν και να αγοράσουν. Γιατί θα πεθάνω από την πείνα? Θα πεθάνουν από την πείνα τα παιδιά μου? Και τότε ενδίδω. Αυτό λέγεται συγκλισμός. Δηλαδή ένας εγκλωβισμός που εκεί θα προδίδεται, θα θυσιάζεται και το ήθος και η πίστη. Μπορεί να σου πει μια μητέρα χείρα, έχει παιδιά, ότι τι να κάνω, πώς να μεγαλώσω τα παιδιά μου? Παραδίδομαι στην πορνεία. Μα στην πορνεία, πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου? Αυτό είναι συγκλισμός ήθους. Αντιλαμβανόμεθα λοιπόν ότι αυτός ο συγκλισμός υπάρχει και σήμερα υπάρχει. Και σήμερα υπάρχει, βεβαίως. Αλλά θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ημέρες του Αντιχρίστου. Και φυσικά δεν θα μπορούν οι άνθρωποι τότε να μετανοήσουν. Δεν θα μπορούν. Προπαντός οι έχοντες στην σφραγίδα του Αντιχρίστου δεν θα μπορούν. Σας εξήγησα το γιατί.
Έτσι, για να δούμε και την ιστορία, γιατί μην ξεχνάτε ότι η ιστορία στον εκκλησιαστικό, στον χριστιανικό χώρο, στον χώρο του Θεού, είναι το ιστορικό προηγούμενο για να κατανοήσουμε αυτά που έρχονται. Σας έλεγα, οι 10 πληγές του Φαραώ είναι ένα ιστορικό προηγούμενο των πληγών της Αποκαλύψεως. Έχουμε πάρα πολλά, για να πω, τι να πω, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ιστορικό προηγούμενο. Θα πάνε στην έρημο, λέγει, οι άνθρωποι θα καταφύγουν για να αποφύγουν από τον Αντίχριστο και εκεί θα τους τρέφει 3,5 χρόνια ο Θεός. 40 χρόνια τρέφονται οι πιστοί, οι Εβραίοι, στην έρημο. Ιστορικό προηγούμενο. Δεν αφήνει ο Θεός κανένα σημείο αμάρτυρων, χωρίς μαρτυρία. Πού είναι εκείνοι που λένε και πού τα ξέρουμε αυτά και πού και πώς και τι. Δεν αφήνει κανένα σημείο για να μένει ο άνθρωπος αναπολόγητος. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Ο Φαραώ, στην εποχή του οποίου έγινε η διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα κλπ. Όταν μετενόησε, γιατί άφησε 2 εκατομμύρια ανθρώπους εργατικά χέρια πολύτιμα, πώς το έπαθε? Βέβαια υπό την πίεση των 10 πληγών. Ωστόσο, αρματώνεται υπηκός στρατός και τα λοιπά και τρέχει από πίσω από τους Εβραίους να τους γυρίσει πίσω. Οι Εβραίοι είχαν προχωρήσει και είχαν προχωρήσει νοτίως. Δεν πέρασαν από εκείνη την στενή λωρίδα που συνδέει, συνέδεε, τώρα γίνει διόρυγα, έγινε το πέρασμα, που συνδέει την Ασία με την Αφρική, αλλά παρέκαμψαν κατ' εντολή του Θεού, ακριβώς για να φανεί το θαύμα του Θεού, προς νότο. Δεν θα έβγαιναν πουθενά προς νότο. Πουθενά. Έπρεπε να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Από πού, από εκεί? Λάθος δρόμο. Λάθος δρόμος. Έκανε ο Θεός λάθος. Έκανε ο Θεός λάθος. Σας το έχω πει αυτό πολλές φορές, γιατί μου είναι προσφυλές παράδειγμα. Έντι αυτή περίπτωση ο λαός εβόησε. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα μας γυρίσει πίσω αυτός? Ο δε Φαραώ είπε, προσέξτε τι ρήμα χρησιμοποίησε, συγκέκλικε αυτούς η έρημος. Έξοδος 14,3. Συγκέκλικε αυτούς η έρημος. Συγκέκλικε, δηλαδή όλους μαζί τους έκλεισε, τους μάντρωσε, τους ενεκλώβησε, έγινε κλουβί, τους έβαλε μέσα. Τι? 3 πράγματα. Είπε η έρημος, αλλά ήταν 3 πράγματα. Ήτανε η έρημος από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά, πάντα επί ξηράς, ήτανε τα κάτι βουνά, τα οποία δεν μπορούσαν να έρθουν να τα περάσουν πεζοί άνθρωποι, δηλαδή θα τα περάσουν προκειμένου να τους προλάβει ο Φαραώ, να τους γυρίσει πίσω. Και τα βουνά ατακά, έτσι λέγονται, και από την άλλη μεριά, την νοτία πλευρά, η Ερυθρά Θάλασσα. Μονολεκτικά λοιπόν, συγκέκλυκε αυτούς η έρημος, τους εγκλώβησε. Και ο Αντίχριστος θα πει για τους πιστούς το ίδιο πράγμα όταν αυτοί θα στραφούν εις την έρημο. Τι θα κάνουν? Με συγχωρείτε τη λέξη που θα πω. Θα ψοφήσουν από την πείνα. Τι θα κάνω? Συγκέκλυκε αυτούς η έρημος. Την ίδια κουβέντα θα πει ο Αντίχριστος. Τότε τι θα γίνει? Τότε οι πιστοί θα τρέφονται εις την έρημο, όπως σας είπα προηγουμένως. Αλλά θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο.
Τι έπαθε ο Φαραώ που είπε συγκέκλητεν αυτούς οι έρημος? Όταν είδε τη θάλασσα ανοιχτή ο Φαραώ, όρμησε και αυτός μέσα να περάσει για να φτάσει τους Εβραίους. Αλλά εκεί, αφού και ο τελευταίος Εβραίος και περάσει, τότε η θάλασσα έκλεισε και τους έπληξε όλους, και το Φαραώ και το στρατευμά του. Τι έγινε δηλαδή εδώ? Η ερυθρά θάλασσα συγκέκλυκε τον Φαραώ και το στρατευμά του, ενώ αυτός είπε συγκέκλυκε τους Εβραίους η έρημος. Αυτό που είπε λόγιος για τους Εβραίους το έπαθε ο ίδιος ο Αντίχριστος. Όταν θα πει αυτό ο Αντίχριστος, ότι συγκέκλυκε αυτούς η έρημος, τι θα κάνουμε στην έρημο? Τότε δεν θα περάσουν, αγαπητοί μου, δεκαετίες. 3,5 χρόνια είναι όλη η ιστορία. 3,5 χρόνια τα ενεργά του Αντιχρίστου. Ακούστε, μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό, ότι ο Κύριος θα τον αναλώσει τον Αντίχριστο με την πνοή του στόματός του. Όταν λέει πνοή, ξέρετε, θα πει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, δηλαδή με έκφραση, σαν γι' αυτό που θα λέγαμε και το λέμε, φου να σου κάνω, θα πέσεις κάτω, φου, φου, να φυσήξω, θα πέσεις κάτω. Σημαίνει με πολύ ευκολία θα καταστρέψει τον Αντίχριστο. Αλλά ακούσατε το όμως πιο περιφραστικά, μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη 19,20. Και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης. Αυτό το ρήμα επιάστη, που είναι της δημοτικής εποχής εκείνης, και το λέμε και σήμερα, πιάνομαι, πιάστηκα, και έχει ποικίλες σημασίες. Φερειπή, πιάστηκα επαγγελματικά, πιάστηκα από πλευράς φήμης, αλλά εδώ έχει την έννοια του συλλαμβάνω, συνελήφθη, επιάστη. Είναι δημοτική της εποχής εκείνης, γιατί είναι γνωστό, ας λέμε και κάτι για την Αποκάλυψη, για να αναιρούμε εκείνα που φλιαρήθηκαν τον τελευταίο καιρό, είναι γραμμένη στην δημοτική της εποχής εκείνης. Όπως αν θέλετε και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αλλά προπαντός η Αποκάλυψη. Λοιπόν, κοιτάξτε, επιάστη, λέει, το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, συνελήφθη. Δηλαδή, αυτό το επιάστη είναι ταυτόσιμο με το συνεκλήσθη. Το κλίμα έψιλον γιώτα, μαντρώθηκε. Αυτός πήγαινε να κάνει ό,τι να κάνει και εκεί πιάστηκε. Εκείνο που πήγε να κάνει στους άλλους το παθαίνει ο ίδιος ο Αντίχριστος. Σαφώς. Πού πιάστηκε, πώς πιάστηκε? Ακούστε. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός την καιωμένη εν θείο. Ζωντανοί, λέγει, πετάχτηκαν εις τη λίμνη του πυρός. Η λίμνη του πυρός είναι η κόλαση. Γιατί λέει ζωντανοί, ξέρετε? Διότι όταν έρθει ο Χριστός, λίγο πριν έρθει, το λίγο δηλαδή χρόνος μηδέν περίπου, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και οι ζώντες, εμείς, λέει, περιλυπόμενοι που θα ζούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα αλλαχθούν από την φθοράν εις την αυθαρσίαν και από την θνητότητα εις την αθανασίαν. Και συνεπώς, δεν θα δοκιμάσει θάνατο, αυτόν τον βιολογικό θάνατο, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, αλλά θα πεταχτούν όπως ήταν, άθαρτοι τώρα και αθάνατοι, εις τη λίμνη του πυρός. Γι' αυτό λέει ζώντες, γι' αυτό το λόγο λέει. Βλέπετε λοιπόν, ο Φαραώ συγκέκλυκε να αυτούς η έρημος, και όμως την έπαθε. Βλέπετε ο Αντίχριστος τι είπε? Ότι θα συλλάβει τους χριστιανούς, θα τους κακοποιήσει, και
Και όμως αυτός επιάστη και πετάχτηκε στην κόλαση. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ας προχωρήσουμε όμως. Πηγαίνουμε στον 18ο στίχο. Και έστε ο φεύγων των φόβων, εμπεσείτε εις τον βόθινον. Ο δε εκβαίνων εκ του βοθίνου, αλώσετε υπό της παγίδος. Ότι θηρίδες εκ του ουρανού είναι όκτησαν και συστήσετε τα θεμέλια της γης. Μια εξομάλυνση λιγάκι. Κάποτε θέλω να σας τη λέγω, αλλά καμιά φορά λέγω κάτι περισσότερο και μετά στην ανάλυση λιγάκι τα μπερδεύομαι. Και θα είναι εκείνος που φεύγει από το φόβο, θα γλιτώνει, αυτός θα πέφτει στο λάκκο. Και αυτός που βγαίνει από το λάκκο και γλιτώνει, αυτός λέγει θα πέφτει σε μια άλλη παγίδα. Γιατί ανοίχτηκαν, ότι είναι τιολογικό, γιατί ανοίχτηκαν παραθυράκια στον ουρανό, θα δούμε τι είναι αυτό, και τότε τα θεμέλια της γης εσύστησαν. Εδώ αναφέρεται μία σειρά τιμωριών που όταν κανείς διαφύγει την πρώτη, αυτή είναι η έννοια του στίχου, να πέφτει στην δευτέρα τιμωρία. Αναφέρονται δηλαδή τρεις ούτως υπήν ζώνες. Η πρώτη ζώνη είναι ότι μπορεί σε κάποιον κάτι να του προκαλέσει φόβον. Θερυπίνη, γίνεται ένα σεισμός. Είναι στο σπίτι του μέσα. Τρομάζει φοβερά. Βγαίνει από το σπίτι του για να γλιτώσει από τον φόβον ότι θα πέσει το σπίτι του να τον πλακώσει. Πηγαίνει πιο πέρα και πέφτει σε έναν λάκκο. Αυτό θα πει εκείνος που γλιτώνει από κάτι που είναι φόβητρον, πέφτει μετά σε άλλη παγίδα, σε ένα λάκκο. Και αν ξεφύγει από το λάκκο, καταφέρει να ξεφύγει, τότε οπωσδήποτε σε μία περαιτέρω παγίδα θα πέσει. Δηλαδή, το νόημα είναι ότι κανείς, μα κανείς, δεν θα ξεφύγει από την οργή του Θεού. Αυτό είναι το νόημα. Ξέφυγε κανείς, να ένα ιστορικό προηγούμενο, στην εποχή του Νόε των κατακλυσμών. Ουδείς. Μόνον εκείνους, εκείνοι που τους οποίους ο Θεός ήθελε να σώσει. 8 ψυχές. Ποιος άλλος σώθηκε? Κανείς. Αυτός ο κατακλυσμός, το κλίμα ύψιλον τώρα, ο κατακλυσμός των υδάτων τους έπνιξε όλους. Τους συγκέκλυκε ο κατακλυσμός των υδάτων. Θα χρησιμοποιήσω και τα δύο αυτά. Και έτσι, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, και πάντητε και πάντως ενίτων ενινεγμένων αλώσετε κακών. Γλιτώνεις από το ένα, θα πέσεις το άλλο. Οπωσδήποτε όμως θα τιμωρηθείς. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ανοίχθηκαν, λέει, θηρίδες εις των ουρανών που ο Κύριος τα πάντα βλέπει. Εδώ προσέξτε τώρα τι θα μπει θηρίδα. Θηρής είναι το παράθυρο. Θύρα και θηρής. Ελληνικά το παράθυρο, όχι το παρά την θύραν, γιατί κάνουμε μια πόρτα, δίπλα ανοίγουμε ένα παράθυρο. Παράθυρον, έτσι, παρά την θύραν. Εδώ θηρής είναι μικρή πόρτα, δηλαδή το γνωστό μας παράθυρο. Εδώ παρουσιάζει ότι ο ουρανός ανοίγει παράθυρα. Γιατί? Για να εποπτεύσει τα πάντα ο Θεός. Θεωρείται σαν συμπαγές χώρισμα, διάφραγμα ο ουρανός. Προσέξτε, εικόνες είναι αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, εικόνες δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εικόνες είναι. Εικόνες για μας, για να κατανοούμε κάτι. Λοιπόν, γίνεται, υπάρχει ένα διάφραγμα που δεν βλέπουμε
εκείνα που είναι πάνω από το διάφραγμα. Ας πούμε ότι παίρνουμε ένα πύραυλο, ξέρω εγώ, και πηγαίνουμε, τράχουμε, αν θέλετε, και με την ταχύτητα του φωτός. Τρέχουμε για να φτάσουμε πού, ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να περάσουμε αυτό το διάφραγμα. Πάντοτε θα είμεθα μέσα στο σύμπαν. Πάντοτε. Υπάρχει μια άλλη εικόνα στην Αποκάλυψη. Είναι πολύ ωραία η εξής. Είναι στα πρώτα κεφάλαια, από το τέταρτο κεφάλαιο και πέρα, ότι υπάρχει η εξής εικόνα, ότι υπάρχει ένα πάτωμα στον ουρανό. Αυτό είναι γυάλινο, κρυστάλλινο. Έτσι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο Θεός έχει τον θρόνο του Θεού και λοιπά και λοιπά, τους 24 πρεσβυτέρους και ό,τι άλλο. Βλέπει από το γυάλινο πάτωμα τι γίνεται κάτω. Θα επαναλάβω αυτό το του Αγίου Κυρίλου, συγγνώμη, του ερμηνευτού, την επισκοπή του Θεού και την εποπτική. Από το εποπτεύω, βλέπω, και την θεωρητική αυτού των όλων δύναμην, από το θεωρώ, το βλέπω. Ενιτόμενος, αυτό θέλει να σημειώσει, δηλαδή ο προφήτης, εφορώσαν τα πάντα, που τα βλέπει όλα. Αυτές είναι οι θηρίδες που ανήθηκαν στον ουρανό. Με άλλα λόγια, βλέπει ο Θεός τι γίνεται στη γη και στέλνει την τιμωρία του. Και ο Θεοδόρητος παρομοιάζει τις θηρίδες αυτές με εκείνο που λέγει ο Δαβίδ: Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστιν σημειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός, λέγει ο ψαλμοδός των 13ων ψαλμών. Ο Κύριος, λέει, έσκυψε, διακύπτω. Όταν είναι ψηλή οικοδομή, διακύπτωμεν από το παράθυρο και βλέπουμε κάτω στο δρόμο. Από ψηλά διακύπτω, σκύβω. Να δει τους υιούς των ανθρώπων. Ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος έχει σύνεση ή επιτέλους να αναζητά τον Θεό? Κανένας. Όλοι, λέει, εξέκλειναν, δηλαδή στράβωσαν, άλλαξαν πορεία, δεν είναι στην ευθεία. Άμα ηχριώθησαν και ταυτόχρονα έγιναν αχρίοι. Ουκ έστι ποιόν Χριστότητα. Δεν υπάρχει κανείς που να εκτελεί την Χριστότητα, την αγαθοσύνη, το αγαθό, το καλό. Ουκ έστι έως ενός. Δηλαδή, κανένας. Κανένας. Τι εδώ λέγει? Διέκυψεν από τον ουρανόν ο Κύριος. Μάλιστα. Και εδώ τώρα, όπως μας το λέγει ο προφήτης, ανοίγονται οι θηρίδες του ουρανού. Γιατί? Για να ξεχυθεί η οργή του Θεού επί της γης. Κάτι ανάλογο είχαμε, γι' αυτό σας είπα αυτά τα ιστορικά προηγούμενα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι μας δίνουν την εικόνα των μέτρων της δυνατότητος δια το μέλλον, με εκείνο τον κατακλυσμό, των γενικών κατακλυσμών, που δεν έμεινε κανείς. Λέγει εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως 7,11: «Εράγησαν πάσε επιγέ της αβύσσου και οι καταράκτε του ουρανού είναι όχθησαν». Προσέξτε, ο καταράκτης του ουρανού, σαν να έχει λοιπόν ένα μεγάλο τεπόζιτο, εικόνα είναι, ένα μεγάλο τεπόζιτο επάνω στον ουρανό, και κάπου εκεί ανοίγουν θηρίδες, πως είναι ένα φράγμα, το φράγμα του μαραθώνος, ας το πούμε, που ανοίγουμε θηρίδες για να φύγει το νερό. Έτσι εδώ, ότι φεύγει το νερό από τον ουρανό και πέφτει πάνω στη γη. Αυτό θα πει θηρίδες. Είναι η οργή του Θεού που έρχεται να τιμωρήσει. Ακόμη μας θυμίζει και κάτι που είπε ο Απόστολος Πέτρος
και το οποίο είναι, είναι καταπληκτικό. Να έχουμε καιρό να τον λύσουμε πολύ πολύ, και με τα σύγχρονα δεδομένα που γνωρίζουμε από τη χημεία και από τη φυσική. Αλλά θα μείνω μόνο στο χωρίο με δύο εξηγήσεις. Ο τότε κόσμος, σημειώνει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή, στον τρίτον στίχο, ο τότε κόσμος στην εποχή του Νόε, είδατι κατακλειστής απόλετο. Κατακλείστηκε το κλίμα ύψιλον, κατακλυσμός. Κατακλείστηκε και χάθηκε. Ο τότε κόσμος. Η δενήν ουρανή και η γη το αυτού λόγο τε θησαυρισμένη εισή πυρή τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Όσες φορές έχω διαβάσει αυτό το χωρίο, με πιάνει ρίγος, σας το λέω αλήθεια. Δια την αλήθειά του και δια τη φοβερότητά του. Δηλαδή, τότε ξέσπασαν από τον ουρανό οι καταράκτες του ουρανού. Έπληξαν τους ανθρώπους. Τώρα, οι ουρανοί, είδατε λέει, οι ουρανοί, το σύμπαν. Και η γη, στην οποία πατάμε, με το λόγο το δικό του είναι θησαυρισμένη με φωτιά. Θησαυρίζω θα πει κρύπτο. Το θησαυρό τον βάζω στο ταμιείον. Κρύπτο. Αυτό θα πει θησαυρίζω. Να το πούμε απλοελληνικά. Με το λόγο του Θεού η ουρανή, η υλική ουρανή και η γη μας, η υλική γη μας έχει κρυμμένη φωτιά. Κρυμμένη φωτιά. Ξαναδιαβάσω. Τε θησαυρισμένη εσύ, γη και ουρανός, η ουρανή και η γη, πυρί. Ποιο είναι αυτό το πυρ, το οποίο θησαυρίζεται, δηλαδή κρύπτεται μέσα εις την ύλη. Είναι αγαπητοί μου, τώρα μια στα κεραμίδια, αν με συγχωρείτε για την λαϊκή έκφραση, ποια το ξέρουμε σήμερα. Η πυρηνική ενέργεια. Κάτι που ήταν ακατανόητο λίγα χρόνια πριν. Ακατανόητο πράγμα ότι ο Θεός έκρυψε φωτιά μέσα εις την ύλη. Ακατανόητο. Βέβαια μπορούσαμε να χτυπήσουμε δυο σίδερα, ένα σίδερο με μία πέτρα, ο κασμάς όταν πέφτει και βρει βράχο πετάει μια σπίθα. Ναι, πετάει μια σπίθα. Θα λέγαμε να η φωτιά, να το πυρ. Στην πραγματικότητα αυτό είναι τίποτα. Αλλά εκείνο το πολύ είναι ότι η ύλη κρύπτει τρομακτικής δυνάμεως ενέργεια και είναι η πυρηνική ενέργεια. Ποιος έχει αντίρρηση, ποιος αντιλέγει? Βλέπετε έκφραση? Μη μου πείτε ότι εδώ δεν έχω προφητεία, δεν έχω θεοπνευστία, ότι ο Θεός θησαυρίζει, λέει ο Απόστολος Πέτρος, κρύπτει μέσα στους ουρανούς, τους υλικούς, το σύμπαν και τη γη αυτήν την πυρηνική ενέργεια. Αυτή λέγει θα χρησιμοποιηθεί για τους ασεβείς. Τηρούμενοι εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Δεν είναι όμως μόνο για την τιμωρία των ασεβών. Όχι. Αλλά είναι και για την αλλαγή του σύμπαντος. Αυτό το δεύτερο είναι μεγαλειώδες. Θα γίνει ανακατάταξη του σύμπαντος. Και θα χρησιμοποιηθεί ούτε λίγο ούτε πολύ αυτή η πυρηνική ενέργεια. Πέστε μου, δεν είναι καταπληκτικόν? Καταπληκτικών πραγματικά. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Ήξη δε ημέρα Κυρίως κλέπτης εν νυχτή. Θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέπτης τη νύχτα. Δηλαδή άγνωστον. Ενή εν τη οποία νυχτή. Εδώ τώρα είναι η αλλαγή του σύμπαντος. Ουρανή. Ριζιδών παρελέψονται.
το σύμπαν ολόκληρο, το ρίζιδον, το ρί με όμικρον γιώτα, θα πει μετά πατάγου, μετά θορύβου. Τι όνομα του Θεού, πέφτει κάποτε ένας μετεωρίτης. Εδώ περνάει το αεροπλάνο από πάνω μας, εδώ μάλιστα είναι το πέρασμα σε αυτή την περιοχή, και ενώ ξέρεις ότι είναι αεροπλάνο, και σήμερα το έπαθα και μυριάκι το έχω πάρει, και ενώ ξέρουν αεροπλάνο είναι αεροπλάνο, ό,τι θόρυβο και να κάνει, και όταν περνάει από πάνω αισθάνεσαι εκείνο ένα κρά μέσα στην καρδιά σου, αφού το ξέρεις, και δεν ξέρω, κάτι παθαίνει η καρδιά, κάτι παθαίνει. Ένας μετεωρίτης αν πέσει, ξέρετε τι κρότος γίνεται. Λέγεται ότι στη Σιβηρία που ξαπλώθηκε ένα δάσος ολόκληρο, ότι είχε πέσει ένας μετεωρίτης στις αρχές του αιώνα, μέσα ήταν κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονολογία. Φοβερή η ενέργεια αυτή. Σκεφτείτε τώρα το σύμπαν ολόκληρο να παρέλθει. Δεν θα παρέλθει, έκφρασης είναι, θα αλλάξει. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω. Θα αλλάξει το σύμπαν. Ριζιδών με τα πατάγου παρελεύσονται, λέει, οι ουρανοί παρελεύσονται, θα περάσουν. Δεν θα πάνε κάπου εδώ, γιατί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να μας πει είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι πάει ο παλιός ουρανός, η παλιά γη, κάπου εδώ μπαίνει ένα παλιό μας πράγμα στην αποθήκη και στο σπίτι μας βάζουμε κάτι καινούριο. Όχι, είναι ο ίδιος ουρανός, η ίδια γη που μετασχηματίζονται, αλλάζουν σχήμα. Σχήμα, προσέξτε. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται. Τα στοιχεία δε θα υποστούν καύση και θα διαλυθούν. Ποια στοιχεία της δημιουργίας τα στοιχεία. Βέβαια μια έτσι λύση των στοιχείων, αν πάρετε τα στοιχεία τα καμιά εκατοστή του πίνακος Ντελεγεύ, θα δείτε εκεί διαλύονται αυτά όλα, είναι ασύλληπτο πράγμα. Και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται, δεν θα μείνει τίποτα, ούτε πολιτισμός, ούτε παρθενώνες, ούτε ερμής του πραξιτέλους, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Β' Πέτρος, σας ξαναλέω, 3,6 έως 10. Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη λοιπόν θα είναι τρομακτική, ένα πυρηνικό ανάλωμα. Εκείνο που κάνει το πράγμα καταπληκτικό είναι ότι υπόθηκαν αυτά, γράφτηκαν 2.000 χρόνια πριν. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Μέσα σε εκείνη την ημέρα των πάντων που θα έχουν αλλάξει, θα αλλάζουν, η μετάνοια δεν θα υπάρχει πλέον. Αφού λέει ο σκλέπτης ενυχτεί ξαφνικά, ή αν υπάρξει για μια στιγμή, δεν θα γίνει δεκτή. Θα έχει κλείσει η πύλη του ελέους. Βλέπουμε τον Χριστό ερχόμενο. Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Θα αρχίσουν να χτυπάνε το στήθος, λέει, εκείνοι οι οποίοι τον εξεκένησαν, τον εσταύρωσαν, τον. Και τον ανεσταύρωσαν μες στην ιστορία οι χριστιανοί που δεν ζουν χριστιανική ζωή, δεν ζουν τη σταυρική ζωή. Θα χτυπούν το στήθος τους, θα έχουν κοπετών. Θα σωθούν? Όχι. Μην περάσει από το μυαλό σας ότι εκείνοι που θα χτυπούν τώρα το στήθος τους θα έχουν μετανοήσει. Όχι. Έκλεισε η πύλη του ελέους. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος, τούτον ουν πάντων λιωμένων, όταν όλα αυτά θα διαλύονται, ποταπούς δι υπάρχει ημάς, λέει στους αναγνώστες της επιστολής του, εσείς εναγίες αναστροφές και ευσεβίες. Δηλαδή πόσο τέλειοι χριστιανοί πρέπει να είστε εσείς σε όλες τις εκδηλώσεις μιας αγίας διαγωγής και ευσεβίας. Δεν θα προσπαθήσουμε εκείνη την ώρα, πιο μπροστά, τώρα,
τώρα που δεν συμβαίνει ακόμη τίποτε, να έχουμε τη ζωή της μετανοίας. Αυτή θα τη χαρούμε τη ζωή της μετανοίας. Γιατί πολλοί λένε, λένε τα παιδιά στους γονείς, άμα θα έρθω και εγώ στην οικία σου θα μετανοήσω. Μα δεν είναι το θέμα εκεί. Λέει ο Δαβίδ, σε ευχαριστώ Κύριε που έχεις εφράνει την νεότητά μου. Ο εφραίνων την νεότητά μου. Μπορείς να χαρείς τα νιάτα σου μέσα στο χώρο του Χριστού. Αυτό είναι. Δεν είναι η μετάνοια για τα γυρατιά. Είναι για τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Για να αποφέρει καρπό. Και τον καρπό αυτό τον δοκιμάζει ο ίδιος. Τον χαίρεται. Τον απολαμβάνει. Προχωρούμε στους επομένους στίχους, των 19 και των 20. Ταραχή, ταραχθήσετε η γη και απορία, απορριφήσετε η γη. Δηλαδή θα ταραχθεί η γη με ταραχή. Είναι αυτή η εβραϊκή έκφραση. Αγαπώ με αγάπη, πιστεύω με πίστη, μισώ με μίσος, ταράσουμε με ταραχή. Ταραχή, δηλαδή με ταραχή είναι δοτική. Με ταραχή θα ταραχθεί η γη και απορία απορριφήσεται, και εδώ το ίδιο σχήμα, θα απορριφθεί η γη με απορία. Δηλαδή θα θέσει τους ανθρώπους κάτω από απορία. Ο επόμενος στίχος, ο 20. Έκλεινεν ως ομεθείων και κρεπαλών και συσθήσεται ως οπωροφυλάκιον η γη και πεσείτε και ουμή δίνετε αναστήνε κατίσκησε γάρ επ' αυτής η ανομία. Έκλεινε εκεί η γη, έκλεινε όπως αυτός που μεθάει, όπως αυτός που ζει την κρεπάλη, πάει μια από εδώ, κουτουλάει μια από εδώ, κουτουλάει μια από εκεί, όπως ένα οπωροφυλάκιο, ένα, μια καλύβα χορτάρινη που χρησιμοποιείται στα μποστάνια το καλοκαίρι και εγκαταλείπεται βέβαια το χειμώνα και την παίρνει ο άνεμος, τη μαδάει, ό,τι δεν τα μαδάει, τα χαλάει. Σαν ένα οπωροφυλάκιο που το μαδάει ο άνεμος, έτσι θα μοιάσει η γη. Και πεσείτε και θα πέσει. Πού θα πέσει? Και ου μη δίνεται να στείνε. Δεν πρόκειται να ξανά ανορθωθεί. Δεν θα ξανά ανορθωθεί. Κατίσκησε γαρεπαυτής η ανομία. Γιατί στάθηκε πιο πάνω από την πτώση της ως φυσικών κακών. Η ανομία. Τι? Το ηθικών κακών. Λοιπόν, σας έκανα μια σύντομη απόδοση. Οι στίχοι αυτοί έρχονται του Ισαΐου να συμφωνήσουν με ό,τι είπαμε πιο πάνω που σας διάβασα από τον Απόστολο Πέτρο. Αλλά για να δούμε. Ταραχή, ταραχθήσατε η γη. Με ταραχή θα ταραχθεί η γη. Έτσι μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Το μασορητικό κείμενο, το εβραϊκό, και η βουλγάτα, δηλαδή η λατινική μετάφραση, η κοινή, έτσι λέγεται, η κοινή βουλγάτα, η λατινική μετάφραση, εκφράζονται εντονότερα και εμφανίζουν τη γη να σύεται υπερβολικά, να φύρεται και να διαλύεται. Έτσι παρουσιάζουν τη γη. Είναι θέμα μεταφράσεως, γιατί καμιά φορά γι' αυτό χρησιμοποιούμε και κάποιες άλλες μεταφράσεις, μακάρι να ξέρουμε και εβραϊκά. Βέβαια είναι σπουδαία η μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως και κάποια άλλα για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Όπως φερυπίν, έχω την Κοινή Διαθήκη γραμμένη στα ελληνικά. Είμαι Εγγλέζος, Γάλλος, Ιταλός, Γερμανός. Ευχής έργων να ήμουνα, να εγνώριζα την ελληνική γλώσσα για να καταλάβω. Δείτε εδώ την αξία της γλώσσης. Είναι πολύ σπουδαία.
πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό οι ξένοι ερμηνευτές μαθαίνουν για την Καινή Διαθήκη, προκειμένου μαθαίνουν ελληνικά, ή να διαβάσουν πατέρες εκκλησίας μας ελληνικά, ή να διαβάσουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, μαθαίνουν ελληνικά. Έχω μια απορία των παιδιών, δεν έχω απαντήσει, είναι από πέρυσι, που λέγει γιατί να κουραζόμαστε να μάθουμε τα αρχαία ελληνικά ενώ μπορούμε να μάθουμε κάτι άλλο. Λογιστικά, μου γράφει το παιδί. Τρομάρα μας. Εκεί όλα, στην τεχνολογία. Να, ένας ακόμη λόγος. Δεν είναι ο μοναδικός. Όχι. Αλλά ένας ακόμη λόγος. Και μακάρι να είχα πανεπιστημιακή φιλολογική μόρφωση. Μακάρι, δεν την έχω. Μακάρι. Ναι, μακάρι να γνώριζα και εβραϊκά. Ναι. Εν αυτή την περίπτωση αναφέρω την αξία εδώ της γλώσσης, όχι τίποτα άλλο. Έτσι, αυτό το χωρίον αναφέρεται εις τα έσκατα. Προφανώς αναφέρεται εις τα έσκατα. Όταν η γη θα διαλυθεί, δεν έχει τίποτα συνέχεια παρακάτω. Γι' αυτό λέει δεν θα δίνει και ουμή δίνεται αναστήνε. Να ξανασηκωθεί η γη. Δηλαδή να ξαναμπεί στην τροχιά της. Δηλαδή να ξαναγίνει αυτό που ήταν. Ο Κύριος μας είπε, ευθέως δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων. Θλίψης είναι το ζούλιγμα. Κι άλλοτε σας έχω πει, θλίψης είναι εξωτερικών φαινόμενων. Στενοχωρία είναι εσωτερικών φαινόμενων. Πώς ο Λος Παύλος λέει, θλίψη και στενοχωρία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι η ίδια έννοια. Είναι δύο έννοιες. Θλίψης θα πει κάτι που έρχεται απ' έξω, που με ζουλάει, και θα είναι οι ημέρες του Αντιχρίστου, οι οποίες θα είναι θλιβερές, με την έννοια πιεστικές, φοβερά πιεστικές. Λοιπόν, μετά λέγει από την θλίψη των ημερών εκείνων. Ποιον? Των ημερών του Αντιχρίστου. Δεν λέει της ημέρας, λέει των ημερών. Και υπενήσεται βέβαια τα 3,5 χρόνια. Είναι ο καιρός καιρού και ήμιση καιρού, που λέει ο Δανιήλ. Ο ήλιος, λέει ο Κύριος, σκοτιστήσεται, και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού. Κάπου ο Ισαΐας στο 30 τόσο κεφάλαιο, σήμερα το βρήκα, θα πέφτουν, λέγει, τα αστέρια όπως πέφτουν τα φύλλα της αμπέλου. Κάπου το φθινόπωρο, το Νοέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, πώς πέφτουν τα φύλλα κίτρινα πια, έτσι θα πέφτουν, λέει, τα αστέρια του ουρανού. Ο Κύριος το είπε μια άλλη έκφραση, και δυνάμεις των ουρανών. Δηλαδή τι? Πεσούνται, λέει, από του ουρανού και τα λοιπά, οι αστέρες, και δυνάμεις των ουρανών, προσέξτε αυτό, σαλευθίσονται. Το ρήμα εδώ, σαλευθίσονται. Σαλεύω, Ματθαίος 24,29. Σαλεύω. Ο σεισμός κάνει βέβαια τα οικίματα να σαλεύουν, κάνει τη γη να σαλεύει. Εγώ εδώ λοιπόν έχουμε ένα σάλεμα. Αυτό το σάλεμα ανταποκρίνεται θαυμάσια σε αυτό που λέγει ο Ισαΐας στην φρασούλα του, ταραχή ταραχθήσετε. Θα ταραχθεί η γη με ταραχή. Θα ταραχθεί η γη με ταραχή. Ανταποκρίνεται πλήρως. Ακόμη είπε ο Κύριος, οι δυνάμεις των ουρανών, οι παγκόσμιοι νόμοι που διέπουν το σύμπαν θα πάθουν κάτι. Θα πάθουν κάτι. Θα σαλευτούν. Λέμε ο νόμος της βαρύτητος, έτσι. Αλλά τι θα πάθουν οι νόμοι? Ακόμη ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, αυτό θα είναι το προήμιον του να παρέλθει το σχήμα του σύμπαντος και της γης. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει, Ματθαίος 24,35, ο ουρανός
και η γη παρελεύσονται, θα περάσουν, παράγουν, θα περάσουν. Και αυτό που λέει και απορία απορριθήσεται η γη, που λέει ο Ισαΐας, βλέπετε Ισαΐας και λόγια Χριστού, βλέπετε παράλληλες τοποθετήσεις. Και εδώ πρόκειται για την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων επάνω στη γη, πώς θα αισθάνονται όταν βλέπουν τα επερχόμενα δεινά. Ο Κύριος μας είπε θα πεθαίνουν οι άνθρωποι από το φόβο τους. Εδώ άκουσα μια ειδήση ότι κάποιος άνθρωπος μπήκε σε ένα, όχι εδώ στην Ιταλία, μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ, απόστρατος αξιωματικός, και κάπου πήγε να κουμπίσει, να πιάσει κάτι, να πάρει, ξέρω εγώ, θεωρήθηκε κλέφτης, φώναξε σιρήνη, έτρεξαν οι υπάλληλοι, τον πιάσανε, τον ψάξανε, ότι μπορούσε κάτι να είχε κλέψει. Ο άνθρωπος δεν πήγε να κλέψει τίποτα. Ποιος θέλει, τι έγινε, φώναξε η σιρήνα εκεί. Και από την ταραχή του, την λύπη του, πέθανε. Καταρχάς λιποθύμησε, θα το ακούσατε σήμερα. Και μετά λέει, πέθανε. Εάν μόνο από αυτό, για να μην, ας πούμε, η τιμή του να μην προσβληθεί, ότι θεωρηθεί κλέφτης, πέθανε, σκεφτείτε να ταράζετε το σύμπαν ολόκληρο τι έχει να γίνει. Έτσι βλέπουμε εδώ να λέει ο Κύριος, σας το έχω ξαναπεί και σε προηγούμενα θέματα, και έστε επί της γης συνοχή εθνών, στενοχωρία και αδημονία, συνοχή εν απορία ηχούς εις θαλάσσης και σάλου από ψυχών των ανθρώπων, από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων, τι οικουμένη. Θα πεθαίνουν οι άνθρωποι από όλα αυτά που βλέπουν. Η στάθμη της θαλάσσης θα ανεβεί, τα λέγαμε και περασμένη φορά, για να μην τα ξαναεξηγήσω. Έκλεινεν, λέει ο Ισαΐας, ως ομεθείων και κρεπαλών. Ποιος έκλεινεν, ποιο είναι το υποκείμενο του έκλεινεν? Η γη. Η γη έκλεινεν, όπως ο μεθυσμένος και αυτός που είναι σε υπερβολική μέθη, που έχει κρεπάλι, κουτουλάει στον ένα τοίχο και κουτουλάει στον άλλο τοίχο. Είναι μια εικόνα που δείχνει την αστάθεια της γης πλέον στις γνωστές της κινήσεις και περί των ήλιων και περί την γη, των εαυτών της. Η γη παρουσιάζει διάφορες κινήσεις. Οι πιο βασικές είναι περί των ήλιων, που έχουμε το έτος, και περί των εαυτών της, που έχουμε το φαινόμενο της μέρας και της νύχτας. Και αυτή η κλίση δίνει τις εποχές. Αν είναι φωτίζει το βόρειος πόλος ή φωτίζει το νότιος πόλος και το καθεξής. Αυτές είναι κινήσεις της γης, σοφότατες, ωραιότατες. Αυτές θα υποστούν βλάβη. Και συστήσετε ως οπωροφυλάκιον η γη. Και θα συστεί, θα κουνηθεί, θα το πάρει ο αέρας αυτό το οπωροφυλάκιον. Δηλαδή την σκηνή που φιλούσαμε τους καλοκαιρινούς καρπούς, ή κοιμόμαστε, το τσαρδάκι, να το πω έτσι όπως το ξέρει ο κόσμος. Έτσι λέει θα μοιάσει η γη. Είναι μια δεύτερη εικόνα που δείχνει την παρέλευση του σχήματος της γης. Όπως διαλύεται το τσαρδάκι, έτσι θα διαλυθεί η γη, δηλαδή θα αλλάξει, θα αλλάξει, θα πέσει. Γκρεμίζει το τσαρδάκι, θα πέσει η γη, και ουμή δίνεται αναστήνε, λέει ο Ισαΐας, και δεν θα μπορεί να ξαναστηθεί, γιατί θα πάρει άλλο σχήμα. Θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 7,31, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Προσέξτε το σχήμα. Το σχήμα έχει σημασία. Και ο Ιωάννης, ο κόσμος παράγεται, και η επιθυμία αυτού, περνάει ο κόσμος και όλη η αλαζονία του κόσμου, και αυτή περνάει. Και όλα αυτά γιατί ο κόσμος επαλαιώθη από τις ανομίες των ανθρώπων. Βλέπετε τι κακό προκαλεί
το λεγόμενο ηθικών κακών μέσα στη φύση, δηλαδή πόσο προκαλεί το φυσικό κακό. Κατίσχυσε γάρ επ' αυτής, λέει ο Ισαΐας, η ανομία, γιατί υπερίσχυσε στην όλη κατάσταση η ανομία των ανθρώπων, το ηθικών κακών. Και η αμαρτία του ανθρώπου συμπαρασύρει όλη την κτήση, χάρη του οποίου βεβαίως κτήσεις και έγινε. Χάρη του ανθρώπου έγινε. Και όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος, ότι μετά από την τήξη των στοιχείων της δημιουργίας θα ανασχηματιστεί ένας καινούριος κόσμος. Καινούς δε ουρανούς και γην καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, περιμένομεν, εμείς δικαιοσύνη κατοικεί, που θα κατοικεί η αγιότητα. Αλλά έχουμε πολλές μαρτυρίες πάνω σε αυτόν τον καινούργιο ουρανό και την καινούργια γη, που πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.